Η Ελένη Μενεγάκη έκανε έναρξη τη Δευτέρα 4 Απριλίου με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο, καθώς το ενδιαφέρον της είναι στραμμένο στην υπόθεση της Πάτρας, αλλά με διαφορετικό τρόπο από τη ματιά των περισσότερων. Η παρουσιάστρια έχει αποδείξει το πώς νιώθει με τις εκοφαντικές εξελίξεις, ωστόσο δεν θέλει να καταχράζεται την είδηση. Έκανε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση λέγοντας πως ενώ όλοι ενδιαφερόμασταν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα θύματα, ξαφνικά ψάχνουμε να βρούμε τον ένοχο στην Πάτρα χωρίς να είναι δική μας αρμοδιότητα. Σοκαρισμένη η Ελένη Μενεγάκη για τις εξελίξεις στην Πάτρα. Πως είναι δυνατόν να έχουμε αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον πόλεμο που γίνεται εδώ δίπλα μας, κάτι που ήταν σοκ για όλους μας. Πως είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα να ψάχνουν να βρουν τη συνέχεια ενός θέματος, που κατά το ίμιση διαδραματίζεται στην ελληνική τηλεόραση και όλοι οι πρωταγωνιστές και μη της ιστορίας μιλούν. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι να γίνεται, σαν διάδραση είναι. Συζητάμε σήμερα κάποια πράγματα και γεγονότα που έχουν γίνει και μέχρι να τα συζητήσουμε, την επόμενη ημέρα έρχονται απαντήσεις. Ακολουθούμε ένα σύριαλ συνέχειας και κάθε μέρα λες τι άλλο, πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι τυχαίο, αλλά μου προκαλεί τεράστια εντύπωση. Θα ήθελα να έχω απαντήσεις πως είναι δυνατόν όλοι μας να παρακολουθούμε αυτή την ιστορία τόσο πολύ ζεστά, να περιμένουμε να ακούσουμε την κάθε νέα εξέλιξη, όμως μέσα μας βαθιά όλα αυτά που ακούμε μας κάνουν κακό. Σφίγγεται η ψυχή μας, μαυρίζουμε σαν άνθρωποι. Τι είναι αυτό που συζητάμε? Συζητάμε για ότι χάθηκαν τρία παιδιά, εκ των οποίων το ένα κατηγορείται η μητέρα του παιδιού και περιμένουμε να ακούσουμε και άλλα, είπε μεταξύ άλλων η Ελένη Μενεγάκη. Thank you.